Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μαζί για το επόμενο δίωρο. Να σας πω ότι 1 και 5 θα είναι ζωντανά απέναντί μου για μια συνέντευξη τετατέτ η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Εύα Καηλή. Θέλω να σας παρουσιάσω αμέσως τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Δανίκας, δημοσιογράφος, πολύ γνωστός και πολύ πετυχημένος κριτικός κινηματογράφου επίσης. Κύριε Δανίκα, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γεράσιμος Μπαλαούρας, οικονομολόγος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηλίας, κύριε Μπαλαούρα. Ναι, στο νομό Ηλίας. Καλώς ήρθατε. Οικονομολόγος που έχετε σπουδάσει, αν επιτρέπετε. Έχω σπουδάσει στην ΑΣΟΕ και έχω κάνει μεταπτυχιακά το πάλε ποτέ στο Λονδίνο, στο Μπέρμπεκ Κόλετζ. Α, πολύ ωραία. Είναι πολύ... Από τα Λεχενά. Από τα Λεχενά Ηλίας. Έχουμε εδώ συμπατριώτες, ναι. Ναι, ναι. Ναι, Αμαλιαδέως. Αμαλιαδέως. Από τη Δίβρη όμως. Από τη Δίβρη, ψηλά, ε. Είναι ωραία. Οι ρίζες. Είναι ωραία. Πας. Πάρα πολύ. Εσπάνια. Κώστας Κατσαφάδος, οικονομολόγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Πειραιά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατσαφάδε. Καλησπέρα. Εσείς σπουδάσατε και εξωτερικό. Εγώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Και μεταπτυχιακό. Εκεί είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού, στέλεχος του ΚΚΕ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπαλού. Καλώς ήρθατε. Καλά, ευχαριστούμε. Έχουμε σημαντικά θέματα και σήμερα. Δεν μας αφήνει σε ησυχία αυτή η ιστορία με την οικονομία πάνω απ' όλα. Ακούμε διάφορα από την καρδιά της Ευρώπης, φίλες και φίλοι. Αύριο το πρωί ξεκινά στις εργασίες του στις Βρυξέλλες το Brussels Group, το λεγόμενο Brussels Group, κατά τη συνεδρίαση του οποίου θα γίνει συζήτηση πάνω στη λίστα μεταρρυθμίσεων που θα καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση και οι οποίες σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές προβλέπουν πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% και ρυθμό ανάπτυξης 1,4%. Οι δράσεις που προτείνονται μέσω της λίστας μεταρρυθμίσεων προβλέπουν για το 2015 έσοδα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έσοδα που δεν προέρχονται σε καμία περίπτωση, όπως μας λένε κυβερνητικές πηγές, από περικοπή μισθών, συντάξεων ή εφάπαξ. Αυτό μας διαβεβαιώνουν οι κυβερνητικές πηγές. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η λίστα δεν περιλαμβάνει ηφαισιακά μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις δράσης θα επιτρέψουν την επανεκκίνηση της οικονομίας. Το πρόγραμμα είναι επεξεργασμένο και κοστολογημένο, προβλέποντας για το 2015 πρωτογενές πλεόνασμα, όπως είπαμε, 1,5%, ενώ θα επιτρέψει θετικό ρυθμό ανάπτυξης, μακάρι, ο οποίος εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 1,4%. Οι μεταρρυθμίσεις δράσης, έτσι όπως ονομάζονται, για πρώτη φορά δεν θα οδηγήσουν στα ταμεία του συνήθεις υπόπτους, αλλά θα πληρώσουν επιτέλους οι έχοντες και οι κατέχοντες. Είναι πολύ ωραία αυτά στη θεωρία. Το θέμα είναι να τα δούμε και στην πράξη. Θα καλησπερίσω τον διευθύνοντα, τον σύμβουλο έκδοσης της Κυριακάτικης Κόντρα News, τον αγαπητό συνάδελφό μου, τον Σπύρο τον Σουρμελίδη. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για δώσ' μας και εσύ τις πληροφορίες σου και τις εκτιμήσεις. Αύριο λοιπόν ξεκινάει το πρωί στις Βρυξέλλες το Brussels Group. Ναι. Θέμα μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Σύμφωνα και με το Μέγαρο Μαξίμου και αυτά που έχουν πει το απόγευμα και από το μεσημέρι και μετά, και σύμφωνα και με αυτά που είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κ. Νίκος Φίλης, στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ναι. Έχει δοθεί σήμερα, έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, έχει δοθεί στο Brussels Groups, Group, συγγνώμη, η λίστα, ας το πούμε έτσι, με τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις και τις ελληνικές προτάσεις. Ναι. Προβλέπονται τα μέτρα που είπες για να μαζευτούν 3,2 δισεκατομμύρια και για να γίνει εκταμείευση ορισμένων ποσών, ναι, από τα οφειλόμενα από τους δανειστές μας. Ναι, ναι. Τα μέτρα τα οποία έχει υποβάλει η κυβέρνηση περιλαμβάνουν αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με απευθείας διασύνδεση επιχειρήσεων με την εφορία. Ένα τεχνικό μέτρο είναι αυτό, βέβαια. Mm-hmm. Δηλαδή ταμιακές μηχανές με το KPO, όπως λέγαμε παλιά, με το taxis, ας πούμε. Mm-hmm. Αδειοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι η γνωστή ιστορία που μας αφορά και εμάς, τον κλάδο μας, για την κρίσιμο αδειοδότηση θέμα πρωτίστως των τηλεοπτικών σταθμών. Τι κρίσιμο, πρέπει να πληρώσουν οι σταθμοί. Ναι, βεβαίως. Φορολόγηση διαδικτυακών τυχερών. Ο κύριος Δανίκας λέει κρίσιμο, λέει το θέμα, αλλά πρέπει να πληρώσουν οι σταθμοί, λέει. Όπως γίνεται, λέει, σε όλο τον κόσμο. Σε όλη την Ευρώπη δεν γίνεται. Βεβαίως. Σωστά, σωστά. Σε όλο τον κόσμο γίνεται. Δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση γι' αυτό και κάθε επαγγελματίας δημοσιογράφος. Για να πω κάτι. Να σημειώσω κάτι. Βγαίνοντας από το στούντιο Α πριν από ένα μήνα περίπου, ο ιδιοκτήτης του μου είπε ότι τα τελευταία 2 χρόνια κυβέρνηση του Βενιζέλου και του Σαμαρά, ναι, τους είχε διευκολύνει πολύ στην εφορία. Ή δεν πληρώσαν εφορία ή κάτι τέτοιο.
Αλήθεια. Για να καταλάβετε τι διαπλοκή, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, δεν, είναι μόνο, πω... δεν είναι μόνο αυτά, κύριε Δανίκα, δεν πληρώνουν ασφαλιστικές φορές. Εσείς όμως, λέω, επομένως, όλα αυτά τα χρόνια τα κανάλια είχαν πειρατεία, κάνανε. Και η πειρατεία στην Ελλάδα είναι το εθνικό μας σπορ. Δεν το κάνουν τα κανάλια, το κάνουν σχεδόν οι περισσότεροι, μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, των επιχειρηματιών, όχι όλων, όχι όλων, και των μικρομεσαίων, θα έλεγα. Και αυτή η ιστορία με το... Με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά αυτή η ιστορία με τα νησιά, γιατί να εξαιρεθούν τα νησιά αυτά? Δηλαδή, όσοι πάνε στη Μύκονο δεν μπορούν να πληρώσουν αυτό το ΦΠΑ. Δεν καταλαβαίνω τι συζήτηση είναι αυτή που κάνουμε. Ναι. Και γιατί δεν πρέπει άλλος, δεν πρέπει ο άλλος να παίρνει τη σύνταξή του στα 62 του χρόνια. Πρέπει να την παίρνει 40 χρονών. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που το συκοφαντεί τους συνταξιούχους και τα ταμεία, οι κυβερνήσεις τις συκοφαντούσαν. Γιατί πρώτα πούλουσαν τις εταιρείες στον ιδιωτικό τομέα. Και τις καθαρίζανε. Ο καθαρισμός αυτό σήμαινε ότι διώχνω ένα μεγάλο μέρος της πελατείας μου, έτσι δεν είναι? Ναι. Τους έβαζα στη σύνταξη, τους έβαζα σύνταξη, ανθρώπους 40 και 50 χρονών, και μετά, αφού τους έβγαζα σύνταξη αυτούς, φόρτανα τα ταμεία και μετά έλεγα: ορίστε, αυτή είναι η σύνταξη του 40 και 50 χρονών. Δηλαδή, εγώ δολοφονούσα και έλεγα: να, ο δολοφόνος είναι άλλος. Δηλαδή, αυτή η υποκρισία είναι ατελείωτη. Και συνεχώς ενοχοποιούν. Όχι, έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία. Θέλω να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ ο Σπύρος για να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε. Ανέφερα αυτό παρεμπιπτόντως για να πούμε ποιες μεταρρυθμίσεις τελικά είναι αυτές. Ναι. Σπύρο, ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ τις πληροφορίες. Λέω λοιπόν να πω επίσης ότι θα υπάρχει και κάποια αύξηση, όπως άφησε να εννοηθεί ο κύριος Φίλης, κάποια αύξηση στο ΦΠΑ, η οποία δεν διευκρινίζεται ακόμα. Ναι, σε σωστό. Κάποια προϊόντα προφανώς από τις χαμηλές κατηγορίες θα ανέβουν. Τους κατσαφάδες κουνάνε το κεφάλι. Ναι. Ναι. Τώρα, όλο αυτό. Γίνεται και πάλι όλη αυτή η διαπραγμάτευση, γιατί πρέπει να πούμε για τους τηλεθεατές μας και τους ακροατές ότι τα χαρτιά και οι συζητήσεις ανταλλάσσονται κάθε μέρα. Δεν περίμεναν την τελική λίστα. Όλο αυτό όμως γίνεται σε ένα εξαιρετικά πολεμικό κλίμα. Ναι. Και το πολεμικό κλίμα φάνηκε και από την αντίδραση της κυβέρνησης, φάνηκε και από δηλώσεις παραγόντων στο εξωτερικό. Ο κύριος Ντράγκη πριν από 2 μέρες. Ο κύριος Βάιτμαν που είναι ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Bundesbank. Έρχεται τώρα ορισμένη κύκλη από το Eurogroup και λένε σε 2 εβδομάδες θα γίνει ξανά Eurogroup και αν. Και θα δούμε. Επομένως εκταμείευση μην περιμένετε. Άρα η οικονομία σας θα έχει πρόβλημα. Πριν από λίγο μαθαίνουμε ότι και η Fitch, ενώ είχε να κάνει την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στις 15 Μαΐου, τελικά την έκανε σήμερα και υποβάθμισε την Ελλάδα από την κατηγορία Β στα 3 θε, που σημαίνει ότι έχουμε ομόλογα εντελώς σκουπίδια. Προσπάθησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch να δικαιολογήσει την απόφασή του, γιατί έτρεξε και το έκανε 1,5 μήνα πριν την αξιολόγηση, ότι υπάρχει κίνδυνος να μην γίνει εκταμείευση και όλα αυτά. Θέλω να πω, και από την πλευρά της κυβέρνησης βεβαίως, έχει ακουστεί η λέξη και πάλι ρήξη. Ότι σε περίπτωση που οι δανειστές επομένως δεν πάμε σε μια πολιτική διαπραγμάτευση και για μέτρα αναπτυξιακά, αλλά ξαναγυρίσουμε στα παλιά μέτρα ηφαισιακά, πάλι φόρους, πάλι κόψιμο συντάξεων και μισθών κτλ. Σε μια τέτοια περίπτωση τότε θα πάμε σε μια ρήξη και αυτό σημαίνει ότι και η Ελλάδα δεν θα έχει να πληρώσει τους δανειστές και θα πληρώσει αυτό που έχει πει και ο Πρωθυπουργός με την επιστολή του, μισθούς και συντάξεις στο εξωτερικό. Όλα αυτά. Έχουν σαφώς επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και κυρίως στους μικρομεσαίους και στη μεσαία και στους μεσαίους, οι οποίοι δεινοπαθούν λόγω της ρευστότητας. Είναι αντιληπτό βεβαίως ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να αντιστέκεται στα αυτονόητα. Πρώτον, τη χώρα την κυβερνάει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί να κυβερνιάται από κάποιες επιτροπίες, κάποια επιτροπάτα που μπαινοβγαίνουν στα υπουργεία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεύτερον, ο πολλής κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Και αυτό πιστεύω ότι θα φανεί παρά τις διευκολύνσεις που όλο και βελτιώνονται αυτό το περίφημο πακέτο των 100 δόσεων όπως είναι ολοκληρωμένο. Και πάλι θα υπάρξει κόσμος ο οποίος έχουμε δεν θα μπορεί εύκολα να τα αποκριθεί. Σε αυτό που λες τώρα μου ήρθε μόλις μήνυμα. Ναι. Έχουμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου πριν από λίγο. Από Τσίπρα, ευνοϊκότερο καθεστώς για τις 100 δόσεις, κύριε Παλαιόρα, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Πλήρη απάλληψη κάθε προστίμου. Τέλους προς αύξησης και λοιπά, για εκπρόθεσμες δηλώσεις και τα λοιπά.
Ναι. Αυτό μόλις μου ήρθε στο κινητό. Ναι, βγήκε πολύ γρηγορότερα από τους αθλητικούς συντάκτες, γιατί αυτό ευνοεί τον ΠΑΟΚ και ορισμένες άλλες ομάδες. Ευνοεί τον ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες. Να πάνε να κάνουν ρυθμίσεις. Οι ΑΕ, οι ποδοσφαιρικές. Εντάξει, Σπυρό. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα ευνοϊκά μέτρα, παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα δείξουν και πάλι ότι το μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει πραγματικά αγγίξει, έχει ξεπεράσει τα όρια του. Μάλιστα. Έχει ξεπεράσει. Αλλά πρέπει αυτή η κυβέρνηση επομένως, επειδή υπάρχει αυτός ο πόλεμος και επειδή υπάρχει αυτό το πολεμικό κλίμα, πρέπει όλο και περισσότερο να ασχολείται με το μέσα, να δούμε τι γίνεται. Ο κύριος Δανίκας ξεκίνησε τη συζήτησή σας ήδη. Και δυστυχώς αυτή η συζήτηση είναι συζήτηση 20ετίας, η οποία δεν θέλει να ολοκληρωθεί από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Και όλο τώρα αυτό έχει συσσωρευτεί πάνω στη σημερινή κυβέρνηση και στη σημερινή κατάσταση που πρέπει, ναι, πράγματι. Δεν μπορεί να βγαίνουν άνθρωποι στα 40 και στα 48 στη σύνταξη. Έτσι. Δεν γίνεται πια αυτή η φάμπρικα. Δεν μπορεί να λέμε ότι έχουμε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο δεν είναι κοινωνικό κράτος. Μια δημόσια παιδεία, αλλά ο άλλος, ο μαθητής, βγαίνει μετά από τις 6 ώρες και πάλι 3 ώρες στο φροντιστήριο με τον ίδιο δάσκαλο που έχει στο σχολείο για να κάνει, ξέρω εγώ, ιδιαίτερο στο φροντιστήριο κτλ. Δηλαδή, πρέπει να διορθώσουμε πράγματα. Να πω κάτι, ναι, κύριε Μπαλού. Θέλω να πει κάτι, κύριε Μπαλού. Το πρόβλημα του ασφαλιστικού είναι αυτοί που βγήκαν σε σύνταξη στα 40 και 45 κάποτε, που είναι ελάχιστοι και τώρα καθόλου. Δεν είναι το πρόβλημα του ασφαλιστικού. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, ναι, του ασφαλιστικού. Αλλά είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Ναι, πέστε όμως το πρόβλημα που είναι ότι δεν υπάρχει σταθερή δουλειά, ότι δεν υπάρχουν εισφορές, ότι δεν αυξάνονται οι μισθοί. Αυτό είναι το πρόβλημα του ασφαλιστικού. Ότι δεν βάζει ο εργοδότης τα λεφτά, ότι το κράτος δεν βάζει όσα χρωστάει. Ας λύσουμε λοιπόν αυτά και ταυτόχρονα να μην πάμε να μην βγαίνουμε στα 40, να βγαίνουμε στα 100. Δεν είπε κανείς να βγαίνουμε αυτό στα 100, αλλά δεν μπορεί όμως οι άνθρωποι δημιουργικοί, ναι, και ζωντανοί να βγαίνουν γίνεται στα 48. Τους πληρώνουν οι φτωχοί, λοιπόν, τόσα χρόνια. Δεν βγαίνουν εδώ στα 48. Ούτε οι υπεριαλιστές, ούτε οι καπιταλιστές, ούτε κάποιος τους πλήρωσε. Εμείς τους πληρώνουμε. Εγώ θέλω να πω έχει δύο πράγματα. Έχει τελειώσει πολλά χρόνια και πληρώνουν τις εισφορές τους οι εργαζόμενοι. Όχι, λάθος. Δεν έχει τελειώσει και αυτή η νοοτροπία ότι ο πολίτης πρέπει να είναι πολίτης και όχι πελάτης. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρέπει να δουλεύει 40 χρόνια όμως. 40 χρόνια. Απορώ, ναι, 40 απορώ, χρόνια θα δουλεύει, να πρέπει να πεθάνει. Το δίθεν κοινωνικό κράτος των Κουτσόγιο Γαγιανόπουλου, το οποίο έχει κατσικωθεί 30 χρόνια στη χώρα και δεν θέλετε να το αλλάξουμε. Εμείς. Απορώ. Ποιος δεν θα υποστηρίξει. Εγώ, κύριε Σουρμελίδη, να μην το αλλάξουμε. Κύριε Καθεστώς, κύριε Σουρμελίδη, να πω κάτι. Δεν είναι ανάγκη να το αλλάξουμε με όρους Σιμίτη. Κύριε, εγώ δεν σας είπα κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να το αλλάξουμε. Κύριε Σουρμελίδη, παρακαλώ. Εγώ θέλω να καταρχήν να πω ότι διαφωνώ βασικά σε ένα σημείο από εσάς και σε ένα παρεπόμενο. Το σημείο που διαφωνώ είναι ότι θεωρείτε ότι δεν θα έχει ανταπόκριση η ρύθμιση νομοθετική για τις 100 δόσεις. Δεν είπα αυτό. Τα στοιχεία, αν δεν είπατε, δεν πειράζει. Θα φανεί ότι η δυσκολία των ανθρώπων. Υπάρχει δυσκολία. Εγώ όμως, επειδή γυρίζω και κυρίως είμαι από μια περιοχή που είναι κατά διαλυμένη, ενώ είναι ο παράδεισος, όπως ο νομός Ηλίας, θέλω να σου πω το εξής, ότι με πιάνουν ανθρώποι και μου λένε και 20 ευρώ να τα δώσουμε. Δηλαδή υπάρχει ένα αίσθημα του κόσμου, πέρα της οικονομικής ας πούμε δυνατότητας, που θέλουν να ενισχύσουν, γιατί ξέρουν, έχουν κατανοήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση. Όλος ο κόσμος το θέλει και όλοι θέλουμε, και τα 20, ναι, και τα 50, ό,τι έχει ο καθένας. Αυτό, είναι, αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Άλλο είπα, και τα, όχι, αν είπατε άλλο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και το νούμερο που έχει συλλεγεί μέχρι τώρα το πρωί που πληροφορήθηκα είναι γύρω στο μισό δις. Μάλιστα. Έτσι, είναι σημαντικό ποσό, έτσι δεν είναι? Τώρα, μισό λεπτό κουβεντιάζουμε, τώρα λίγο έγινε μια. Ναι, γίνεται όχι, λίγο. Μισό λεπτό εικόνα. Αλλά Σπύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω. Όχι, απλώς να δούμε ένα νούμερο ότι 500 δις περίπου. Παλού, ναι. Έχει δίκιο. Αλλά δεν είναι μόνο μια εικόνα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή και αυτό που λέει η κυρία Μπαλού έχει σωστό. Υπάρχουν άνθρωποι και πολλοί, δεν είναι λίγοι, που δουλεύουν 50 και 60 και 40 χρόνια. Με φοβερό κόπο, με αίμα, ναι, με υδρότητα, ναι, δεν είναι, ναι, ακατάπαυστα. Mm-hmm. Και υπάρχουν και άλλοι όμως, και αυτό πρέπει να το παραδείγματο, όλοι τα λένε τα στοιχεία, δεν το λέω εγώ αυτό, οι οποίοι δουλεύουν λιγότερο
έχουν περισσότερα χρήματα εργαζόμενοι, λέω. Μικρομεσαίοι εργαζόμενοι. Και εργαζόμενοι. Και ειδικά το δημόσιο τομέα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την πραγματικότητα. Και συμβαίνει επίσης το ίδιο με τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πράγματι επιχειρήσεις που είναι καταχρεωμένες, έτσι. Ρημαγμένες. Υπάρχουν όμως άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δανειοδοτούνται, εξακολουθούν να δανειοδοτούνται ή τουλάχιστον τους είχαν δανειοδοτήσει, δεν πληρώνουν τα δανειά τους, δεν τα εξυπηρετούν και τώρα κάνουν τα γιούρια στην τάβλα με τα κουλούρια. Ναι. Δηλαδή όλοι μαζί το ίδιο είμαστε. Μα δεν σημαίνει το ίδιο. Να σας πω κάτι. Η κυβέρνηση. Για να το σχολιάσουμε. Με ενδιαφέρει εμένα αυτό, γιατί εγώ πληρώνω τους φόρους μου. Ναι. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση, πράγμα που δεν έκανε ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Σιμίτης, ούτε ο Βενιζέλος, ναι, ναι, πρέπει να φτιάξουν ελεγκτικούς μηχανισμούς. Έχεις να πληρώσεις, φέρτα. Δεν έχεις, καλύπτεσαι. Γι' αυτό και το ότι όλοι μαζί αγκαλιά είμαστε, δεν εκπροσωπεί εμένα. Δηλαδή αυτό με θεωρεί εμένα λαλάκα. Και όχι μόνο εμένα, και ένα 20-30%. Κύριε Δανίκα, να προσθέσω κάτι. Εάν δηλαδή εσείς συμφωνείτε όλοι να μην πληρώνουμε, ενώ έχουν πληρώσει, εγώ έχω πληρώσει. Η σύζυγός έχει πληρώσει. Αγνωστοί μου έχουν πληρώσει αμέσως. Ναι, και τι παίρνω, ένα μισό λεπτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γίνομαι έξαλλο. Ναι, αφήσουμε τα συστήματα έξω. Σοσιαλισμός, ναι, καπιταλισμός και το καθεξής. Εδώ είναι κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να πληρώσουμε. Πρέπει. Έχουμε. Πρέπει να τα πάρει η κυβέρνηση τα λεφτά αυτά. Με διαδικασίες express, κατευθείαν. Φέρτα. Φέρτα. Δημεύω την περιουσία σου. Δεν έχεις, δεν έχεις, σε καλύπτω. Δεν έχει, σε καλύπτω, κυρία Μπαλού. Όσοι δεν έχουν, λοιπόν, να τους καλύψουμε και μόνο έτσι, κυρία Μπαλού, να τους καλύψουμε από τη στιγμή που θα πληρώσουν αυτοί που έχουν να πληρώσουν. Όχι αυτοί που έχουν να πληρώσουν να ανακαλύπτονται πίσω από αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν. Είναι εξωφρενικό αυτό. Και είναι προσβολή, κυρία Μπαλού, για αυτούς που πληρώνουν. Δεν θα πω κάτι ρομαντικό. Είναι προσβλητικό για τους ανθρώπους. Να ολοκληρώσω. Και είναι προσβλητικό για τους ανθρώπους που δουλεύουν 40 χρόνια. Να υπάρχουν οι άλλοι το είπατε, που 45 χρόνια σηκώνουν και φέρνουν και πίσω. Ξέρω ανθρώπους συγκεκριμένους, ναι, κυρία Μπαλού. Θα υπάρξει μια γραμμή. Αν είναι τώρα σοβαρά πράγματα. Μόνο επειδή απευθύνθηκε. Αυτή η εξίσωση, ας πούμε, όλοι μαζί το ίδιο. Λίγο, κύριε Δανίκα, μας επιτρέπετε να μιλήσουμε. Αν μας επιτρέπετε, αλλιώς. Όχι, να κάνετε διαχωρισμού όμως. Είστε από ένα κόμμα που είναι διαλεκτικό ηλισμό. Έχετε μια μέθοδο. Δεν θα κάνουμε θεωρία τώρα. Όχι, μα είναι σοβαρό αυτό που σας λέω. Ναι, είναι σοβαρό. Και να περάσουμε και στον κύριο Κατσαφάλα που δεν έχει ανοίξει το στόμα του. Ούτε εγώ με ήρθα. Και έχουν περάσει εσεί που είστε. Απλώ είπα μια παρατήρηση, κύριο. Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σπύρο άναψε φωτιέ. Λοιπόν, άναψε φωτιέ ο Σουμπελίδη. Μόνο μια παρατήρηση. Δεν θέλω να απαντήσω σε όλα αυτά. Δεν θα γίνουμε και δεν θα είναι και σωστό στη συζήτηση. Και στα θέματα της ημέρας, γιατί είναι σημαντικά και να τα σχολιάσουμε. Δεν είπα τίποτα από αυτά που είπε ο κύριος Δανίκας. Απλώς επισήμανα ότι για το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι το μόνο πρόβλημα αυτό το 40 ή το 50 ή το 13. Το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος, ναι, είναι, μάλιστα, γενικότερο και έβαλα ορισμένες πλευρές. Ούτε δικαιολόγησα, ούτε κάτι άλλο είπα. Είπα ότι πρέπει να μιλάμε για τις φορές του εργοδότη, για τις φορές για την σταθερή δουλειά, για τους μισθούς. Για το κράτος πρέπει να πληρώνει, μάλιστα, το ασφαλιστικό σύστημα. Λοιπόν, εγώ θέλω να θέσω δύο θέματα. Θέλω να θέσω δύο θέματα. Λοιπόν, αν είναι να φωνάζουμε όλοι, θα φωνάζω εγώ περισσότερο, έχουμε περισσότερη φωνή. Επομένως, θέλω να. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρξει. Εγώ θα παρακαλέσω. Ακούστε, κύριε Μπαλόβα. Γιατί θέλω να πω μερικά πράγματα. Θα σα δώσω όμως το λόγο. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Θέλω να πω και παρακαλώ να μου δώσει το λόγο. Ήδη τον έχετε πάρει το λόγο 4 φορές. Όχι, χωρίς να μιλήσω όμως. Και τοποθετηθήκατε. Χωρίς να μιλήσω. Είπα μια παρατήρηση απλώς στον κύριο Σουρμελίδη. Τίποτα άλλο. Ότι μαζέψαμε ήδη πολλά λεφτά. Τίποτα άλλο δεν είπα, κύριε Ηλιά. Πότε λύθηκε το πρόβλημα? Λοιπόν. Δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα. Απλώς λέμε κάποια ενημερωτικά στοιχεία. Ποιο πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Εκατομμύρια το οποίο λέτε εσείς. Ότι μαζέψατε. Ναι, αυτό είπα. Μόνο είπα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αύριο, φίλες και φίλοι, στην εφημερίδα Κεφάλαιο έρχεται μία συνέντευξη πολύ σημαντική του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κυρίου Παναγιώτη Λαφαζάνη. Χαρακτηρίζεται συνέντευξη βόμβα Λαφαζάνη, ο οποίος μιλάει για πολύ σκληρή αντιπαράθεση, αν όχι σύγκρουση, με τη γερμανική Ευρώπη. Παραχώρησε λοιπόν συνέντευξη στο Κεφάλαιο και τονίζει ο κύριος Λαφαζάνης ότι είναι μονόδρομος για την Ελλάδα η σκληρή αντιπαράθεση, αν όχι σύγκρουση με τη γερμανική Ευρώπη, αλλά και τους κατεστημένους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαλώντας τους ότι επιδεικνύουν μία συμπεριφορά αδίστακτων υπεριαλιστών προς μία μακρινή αποικία τους. Αυτά τα λέει ο κύριος Λαφαζάνης. Παράλληλα, απορρίπτει κάθε σενάριο συμβιβασμού με τους πιστωτές, που θα περιλαμβάνει πάγωμα των προεκλογικών εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ
επισημένοντας ότι καμία λίστα δεν μπορεί να τεθεί και δεν θα τεθεί υπεράνω της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας. Και προσέθεσε ο κ. Λαβαζάνης, κανένας θεσμός, κανένας εκβιασμός και κανένα δίλημα δεν πρόκειται να ενταφιάσει αγώνες δεκαετιών των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που δόθηκαν με την αριστερά και τις αρχές της. Σύμφωνα με τον κύριο Λαφαζάνη, αυτή την ώρα απαιτούνται στη χώρα επιγόντως και χωρίς καμία καθυστέρηση μεγάλες και τολμηρές επιλογές εναλλακτικές απέναντι στη γερμανική Ευρώπη. Καθώς, όπως εξηγεί ο Υπουργός, η Ελλάδα έχει πολλούς βιώσιμους και ρεαλιστικούς εναλλακτικούς δρόμους για να αντιδράσει και μάλιστα να αντιδράσει επιτυχώς. Τέλος, τονίζει ότι και ο Τσίπρας, λέει ο ίδιος ο Λαφαζάνης, και ο Τσίπρας και ο Λαφαζάνης και όλοι μας στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μία και μόνη εντολή και επιλογή. Να πάμε μπροστά με τις αρχές της αξίας μας και το πρόγραμμά μας, στηριγμένη στις καλύτερες ιστορικές παραδόσεις μας και στους κοινωνικούς αγώνες. Νομίζω ότι είναι μία σημαντική συνέντευξη αυτή που δίνει ο κ. Λαφαζάνης και θα ήθελα από εσάς, κύριε Κατσαφάδο, ένα πρώτο σχόλιο. Κοιτάξτε, να δείτε, κύριε Λιάτσο, με αφορμή και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν λίγο πιο πριν. Η Νέα Δημοκρατία έχασε τις εκλογές της 25ης Γενάρη γιατί ο κόσμος δεν μπόρεσε να καταλάβει ούτε το έργο και την προσφορά της κυβέρνησης όταν πήρε μια χώρα η οποία ήταν στο χείλος, στο έλεος της καταστροφής, ούτε τους θετικούς ρυθμούς που άρχισε να αναπτύσσει η οικονομία. Ταλαιπωρήσαμε τον κόσμο, περάσαμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα, άδικα μέτρα σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ο κόσμος κουράστηκε και οδηγηθήκαμε σε αυτό το σημείο. Απ' τη μία είχαμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία τάζανε τα πάντα στους πάντες, και σήμερα καλούνται να πληρώσουν, να πάνε στο ταμείο και να πληρώσουν και αυτοί το τίμημα. Όπως είχε κουραστεί όμως ο κόσμος αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έχω αρχίσει να κουράζομαι και εγώ και ο κόσμος κάθε μέρα με τις δηλώσεις βόμβα των υπουργών. Ναι. Πραγματικά έχουμε προβληματιστεί όλοι. Δύο μήνες δεν έχουν καταλάβει οι κυβερνώντες ότι ασκούν την εξουσία στη χώρα. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Την Τετάρτη θα πάνε στο Eurogroup. Το Brussels Group, τρόικα, όπως θέλετε πείτε το, από αύριο αρχίζει και συνεδριάζει επί 18 μέτρων. Η κυβέρνηση θα περάσει μια αξιολόγηση για να πάρει τα χρήματα τα οποία είναι απαραίτητα. Και επιτέλους συμφωνήσαμε ότι είναι απαραίτητα αυτά τα 7,5 δις και το 1,2 του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, γιατί η οικονομία ασφικτιά. Όλοι καθόμαστε και λέμε το τι θα γίνει με την ανεργία. Η ανεργία ξαναρχίζει να παίρνει την ανηφόρα. Η ανάπτυξη αρχίζουν, όλοι οι δείκτες της οικονομίας αυτούς τους δύο μήνες είναι προς τα κάτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι βέβαια ότι η κυβέρνηση παρέλαβε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σε καμία περίπτωση. Ούτε ότι δημιούργησε τα προβλήματα. Πραγματικότητα είναι όμως ότι δύο μήνες δεν γίνεται τίποτα. Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, κοροϊδεύουμε το λαό, κοροϊδεύουμε και τους εταίρους μας. Ξέρετε κάτι, ο κ. Λαφαζάνης πολύ ωραία μπορεί να λέει ότι δεν μπορεί η χώρα να είναι σαν απικία, αλλά δεν μπορεί να πηγαίνεις και με το χέρι απλωμένο και να ζητάς. Όταν ζητάς, όταν θέλεις να πάρεις χρήματα για να επιβιώσεις, θα πρέπει και να συμβιβάζεσαι. Αυτό θα έπρεπε να το είχαμε περάσει και να το είχαμε δώσει στον ελληνικό λαό. Γιατί φτάσαμε να ζητάμε? Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω, κύριε Λιάτσο, είναι ότι και το 2009, όταν ο Κώστας Καραμαλής έκανε μια προσπάθεια και φώναξε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων να κάτσουν και να βάλουν πλάτη, αλλά και όταν το 2012 καθίσαμε και είπαμε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή, 30 μήνες που ήμουν βουλευτής στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, δεν είδα την ελάχιστη πολιτική συνένεση από κανένα κόμμα. Την ελάχιστη πολιτική συνένεση για το αυτονόητο. Δεν λέω για το 70% του μνημονίου που θεωρούν ότι είναι καλό. Ναι. Και το υπερασπίζονται, την ελάχιστη πολιτική συνένεση για το αυτονόητο. Και χωρίς να έχουν τα κόμματα την ελάχιστη πολιτική συνένεση για το αυτονόητο και το λογικό, η χώρα δεν έχει μέλλον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε και να το συζητήσουμε σοβαρά. Ναι. Από την άλλη, εγώ θα το επισημαίνω κάθε βράδυ όταν μου δίνεται η ευκαιρία και όταν έχω έναν πολύ καλό επιστήμονα και νέο πολιτικό, σαν τον κύριο Κατσαφάδο, θα το τονίζω ακόμα περισσότερο. Λέω ότι από το 1974 μέχρι προχθές, μέχρι πριν από δύο μήνες, την ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας την είχαν δύο συγκεκριμένα κόμματα. Και αυτά δεν είναι άλλα από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Να σας απαντήσω. Δηλαδή για τη σημερινή κατάσταση, αγαπητέ κύριε Κατσαφάδο, τη εικόνα που έχει η Ελλάδα, των εκατομμυρίων ανέργων και των εκατομμυρίων φτωχών, κοιτάξτε, ακούστε να σας πω. Το 100% της ευθύνης είναι στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Ακούστε να σας πω κάτι. Συμφωνώ. Και επειδή η χώρα αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο χρειάζεται είναι καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες, ναι, βεβαίως και για την κατάσταση της χώρας έχει μεγάλο μερίδιο η Νέα Δημοκρατία. Πολύ μεγαλύτερο βέβαια έχει το ΠΑΣΟΚ, ακόμα μεγαλύτερο έχουν οι συντεχνίες, αλλά το κύριαρχο και το μείζον
είναι ότι τα κόμματα εξουσίας δεν μπορούσαν να αντισταθούν. Και συμπληρωματικά, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι στα πράγματα 60 μέρες. Δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στο επανομαζόμενο πολιτικό κόστος. Ναι. Μίλησε ο κ. Δανίκας και είπε για τις επιχειρήσεις του δημοσίου, για τις εκαθαρίσεις και όλα αυτά. Η Ολυμπιακή, κ. Δανίκα, στήχιζε 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Γιατί στήχιζε 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα? Αφού τη φορτώσατε για παλαιτίας. Αφήστε με να σας πω. Μα το ξέρουμε. Γιατί φορτώθηκε. Αφήστε με να σας πω. Γιατί φορτώθηκε με ανθρώπους που δεν έπρεπε να μείνουν άνεργοι. Γιατί δεν υπήρχε κανένα αναπτυξιακό σχέδιο στην Ελλάδα. Ποιος το είναι? Αφήστε με να σας πω. Μα κύριε Κατσαβαλή, το αυτονόητο. Μισό λεπτό. Όχι, οι το αυτονόητο. Ακούστε να σας πω κάτι. Αναπτυξιακό σχέδιο. Ακούστε να σας πω κάτι. Γκρεμίσανε την παραγωγή. Ακούστε να σας πω κάτι. Το πάρτι στην Ελλάδα τελείωσε. Και τελείωσε με άναρχο τρόπο. Αφού το κάνατε εσείς. Και τελείωσε. Το κάνατε εσείς όμως. Αφήστε με να σας πω κάτι. Όχι, δεν είναι έτσι. Αφήστε τον όμως να ολοκληρώσει και να το λάθος μας, το λάθος μας και το μερίδιο της ευθύνης μας το επομιστήκαμε. Χάσαμε τις εκλογές του 9. Πήγαμε πολύ μικρό ποσοστό στις εκλογές του 12 και χάσαμε και τις εκλογές του 15. Κύριε Κατσαφάδο. Η πολιτική ευθύνη λοιπόν αποδόθηκε. Θα πάρετε το λόγο τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε με να σας πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως πατάει πάνω σε αυτό το λάθος. Και υπερασπίζεται το λάθος. Εδώ γίνεται ένα πινκ-πονγκ, το οποίο στο τέλος αυτό το πινκ-πονγκ το πληρώνει η χώρα και οι πολίτες αυτής της χώρας. Διαπραγματεύεται η κυβέρνηση, κύριε Κατσαφάδε, ή δεν διαπραγματεύεται? Τι πιστεύετε εσείς? Υπάρχει ένα κομμάτι που διαπραγματεύεται και ένα κομμάτι στο οποίο αντιστέκεται. Μάλιστα. Και όλα αυτά γίνονται για την εσωτερική κατανάλωση. Να μιλήσω κι εγώ που είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Και αν θέλετε να μας κάνετε και ένα σχόλιο και για τη συνέντευξη Λαβαζάνη, και για να μην σας ξαναδιακόψω, θα σας πω και αυτό που είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Το ναι, πρωί το ξέρω, την ξέρω και όχι, το λέω και για τους τηλεθεατές μας. Ο αναπληρωτής υπουργός, φίλες και φίλοι, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, βγήκε το πρωί στο Σταρ στην κυρία Τσαπανίδου και είπε ότι πιστεύαμε ότι η συμφωνία στις 20 Φεβρουαρίου θα άλλαζε τη στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά σε κάθε περίπτωση προτεραιότητά μας είναι πάντα η πληρωμή των μισθών και συντάξεων, σημείωσε ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος είπε ότι αν δεν έχεις στο μυαλό σου τη ρήξη, ούτε καν σαν ενδεχόμενο, προφανώς οι δανειστές θα περάσουν τα ίδια μέτρα με τους προηγούμενους. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είμαστε κι εμείς σαν τον κύριο Σαμαρά, είπε χαρακτηριστικά. Εμείς δημιουργούμε ασάφεια στους εταίρους μας για τις προθέσεις μας σκοπίμως. Γιατί πρέπει να ξέρουν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για μία ρήξη, αλλιώς δεν διαπραγματεύεσαι. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί. Μερικές ώρες αργότερα όμως, και τελειώνω, μερικές ώρες αργότερα, έβγαλε μία διευκρινιστική δήλωση για τα περί ρήξης ο κύριος Τσακαλώτος με τους δανειστές και είπε ότι όλες αυτές τις ημέρες εργαζόμαστε εντατικά για να βρεθεί αμοιβαία υποφελής και βιώσιμη λύση με τους εταίρους μας, ιδιαίτερα μετά τη Σύνοδο Κορυφής και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Βερολίνο. Είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η λύση είναι περισσότερο κοντά από ποτέ. Δηλαδή, άλλα είπε το πρωί και άλλα μας είπε το βράδυ. Όχι, ο κύριος Τσακαλώτος. Δεν είπε άλλα. Μισό λεπτό θα πούμε. Να πω μερικά πράγματα, ναι. Από κάποια στιγμή και μετά, για να μην αρχίσουμε να τρελαινόμαστε όλοι. Τουλάχιστον λοιπόν, αυτά που βλέπουμε στις κάμερες και τις δηλώσεις που υπάρχουν πρέπει να τις διαβάζουμε όπως γίνονται. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Ορισμένα πράγματα για να βάλουμε την κουβέντα σε μια πορεία ίσως πιο σε βάθος. Λοιπόν, πρώτον. Βάλτε εσείς την κουβέντα όπου θέλετε. Όχι, όχι. Εγώ θα προσπαθήσω. Πρώτον, έχουμε ένα κόμμα που έχει αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας χωρίς να έχει πάρει την εξουσία. Είναι το μη. Για τα πράγματα της χώρας. Το είπατε κι εσείς ουσιαστικά. Δεν είπατε τη λέξη τομή. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι καμπή στην πολιτική ιστορία του τόπου. Ένα κόμμα της αριστεράς αναποδογυρίζει την πορεία της ξεφτύλας και της αναξιοπρέπειας που οδήγησαν τον ελληνικό λαό. Ένα το κρατούμε. Δύο. Εξαιτίας αυτού που είπα ήδη, φοβούνται την εξάπλωση του ιού ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ευρώπη. Με πρώτη την Ισπανία. Ο αντίστοιχος ΣΥΡΙΖΑ στην Ισπανία, το Ποδέμος, είναι πρώτον πυλών. Αυτό το φοβούνται γιατί η Ελλάδα είναι πολύ μικρή, η Ισπανία είναι πολύ μεγάλη και έρχεται μετά η Ιταλία και ούτω καθεξής. Άρα αντιμετωπίζουν το ΣΥΡΙΖΑ πολεμικά. Με πολεμικές διαθέσεις έντονες, εκτυπώντας από παντού. Από τον Ντάισμπλουκ μέχρι το Σόιμπλε, μέχρι ό,τι θέλεις, με τον Κοστέλο, με γραφειοκράτες, με ό,τι θέλεις. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το ανεχτούμε. Εμείς λοιπόν ήδη δείξαμε στον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός μας στηρίζει, αισθάνεται υπερηφάνεια, αισθάνεται αξιοπρέπεια, γιατί σηκώσαμε το κεφάλι και διαπραγματευόμαστε ίση προς ίσως.
Τελεία και παύλα. Δεν θα ανεχτούμε άλλο, την κεφαλή κλείνε, δεν θα ανεχτούμε άλλο την εθελοδουλεία, την υποταγή. Τελεία και παύλα. Είμαστε το 18ο μέλος της Ευρωζώνης και είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπραγματευόμαστε ισότιμα και θα το αποδείξουμε. Όταν λοιπόν εμείς τι έχουμε καταφέρει που λένε πολλοί και το είπατε κι εσείς διορθώνοντας τον κύριο Κατσαφάδο. Ότι είμαστε μόλις 55 μέρες, ούτε καν 60. Αν δούμε πότε ορκίστηκε η Βουλή, θα δούμε ότι είναι 55 μέρες. Στις 55 λοιπόν μέρες, εμείς φέραμε δύο σημαντικά νομοσχέδια. Το πρώτο ήταν για την ανθρωπιστική κρίση. Δεν δεχόμαστε πουδενή να υπάρχουν 350.000 οικογένειες που δεν έχουν ρεύμα. Δεν δεχόμαστε πουδενή να υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα ή δεν έχουν στέγαση στους δρόμους. Έτσι. Και πολλά άλλα. Φέραμε τη ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία και για τις εφορίες, αλλά εκείνο που δεν φαίνεται πολύ άμεσα, είναι έμεσο αποτέλεσμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι πετάξαμε στο καλάθι των αχρήστων το email της κυβέρνησης, δηλαδή το email Χαρδούβελη. Δεν έχουμε μείωση, νέα μισθών, δεν έχουμε νέα μείωση συντάξεων. Τους είπαμε και μάλιστα ανατράπηκε από την κυβέρνηση και το γράφουμε και στα non-paper που παίρνετε, θα το έχετε δει, ότι δεν δεχόμαστε τους μαθηματικούς τύπους για το εφάπαξ, για την επικουρική σύνταξη κλπ. Τελειώσαν αυτά. Δεν θα περάσουν αυτά τα μέτρα. Και τέλος, δεν θα περάσει το πλεόνασμα των 5,5 δις, δηλαδή του 4,5% του ΑΕΠ, για να έχουμε, ας πούμε, το δίνουμε στους δανειστές. Τελείωσε και αυτό. Το είπατε και μόνο σας από το non-paper που βάζουμε ορισμένα θέματα. Προσδοκώντας να έχουμε μία ανάπτυξη έστω και περιορισμένη στο 1,5% μετά από αυτή τη θύελα που έχει εξαπλωθεί στην Ελλάδα εναντίον του ελληνικού λαού και της ελληνικής οικονομίας, και θα έχουμε παρόλα αυτά και ανάπτυξη. Δεν πάμε πίσω. Θέλω να μας απαντήσετε στο εξής. Θα σας απαντήσω. Δεν πάμε πίσω. Θέλω να μας απαντήσετε με το θέμα, το τεράστιο, το πελώριο πρόβλημα που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή και το έχετε αναγνωρίσει και εσείς και όλοι μας, με τη χρηματοδότηση. Βεβαίως. Εδώ θέλω να μας πείτε τι θα γίνει. Σε περίπτωση που πάμε να τα σπάσουμε με τους εταίρους μας. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πού θα βρούμε τα χρήματα. Κοιτάξτε να δείτε. Η ερώτηση αυτή είναι ημιτελής. Είναι ημιτελής. Με συγχωρείτε, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, ναι, ας είναι ημιτελής. Εμένα δεν με πειράζει. Δεν σας πειράζει, ναι. Δεν σας πειράζει. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος σαν και εσάς. Είμαι ένας απλός άνθρωπος, δημοσιογράφος. Όχι, μιλάμε οικονομικά, ξέρω όπως ξέρει. Όχι, δεν χρειάζεται να ξέρετε οικονομικά. Πολιτικά, λέω, λοιπόν, πολιτικά μιλάμε. Εφόσον λέμε πολιτικά, μιλάμε και οικονομικά όμως πάνω από πολιτικά. Ναι. Και λέμε, υπάρχει τεράστιο χρηματοδοτικό κενό. Η χώρα έχει υποχρεώσεις. Δισεκατομμυρίων. Ναι. Πείτε μας εσείς που τα ξέρετε καλύτερα, να μας εξηγήσετε αν έρθετε σε ρήξη, ναι, πού θα βρείτε τα χρήματα. Ακούστε να δείτε. Διότι αν σας δείξω τα πρωτοσέλιδα του Αυριανού Τύπου, αγαπητέ και συμπαθέστατε κύριε Μπαλαούρα, ο κόσμος αν δει το πρωτοσέλιδο της αγοράς, φίλες και φίλοι, αύριο θα τρομάξει. Αν δει την πρώτη σελίδα της αγοράς, η οποία δεν είναι καλά τυπωμένη, γιατί μου τελείωσε το μελάνι στο δικό μου το φάξ που την πήρα, θα τρομάξουμε. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ναι. Βλέπετε όμως εδώ καλά εσείς τώρα στην οθόνη. Τριβές για τη λίστα το μετά. Για να έρθουμε στο. Να σας πω κάτι, κύριε Μπαλάρο. Ναι, να έρθουμε να αφήσουμε τη θεωρία. Να απαντήσω, είναι θεωρία. Μίλησαμε μέχρι τώρα θεωρητικά. Είναι πολιτική διαπραγματεύση. Να έρθουμε και στα συγκεκριμένα θέματα. Είναι πολιτική. Εδώ δεν υπάρχουν λεφτά, κύριε Μπαλάρο. Μισό λεπτό. Ξέρετε πόσες υποχρεώσεις έχουμε αυτό το μήνα και για τον Απρίλιο. Μέχρι τον Ιούνιο ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια πρέπει. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Ωραία, πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Σας λέω λοιπόν ότι όπως αυτοί μας κάνουν πόλεμο και μας τριμώγουν κλείνοντας την κάνουλα τη ρευστότητας, άλλη τόση δύναμη, ίσως και παραπάνω, έχουμε και εμείς. Έχετε γνώση αγορά, κύριε Μπαλαούρα. Έχετε γνώση αγορά. Αυτό οφείλεται. Έχουμε τεράστιο θέμα στα μαγαζιά. Μισό λεπτό. Σήμερα κλείνουν μαγαζιά. Κύριε Λιάτσο. Σήμερα κλείνουν μαγαζιά στην αγορά. Κύριε Λιάτσο. Μπαίνουν λουκέτα. Η ευρωπαϊκή. Μισό λεπτό. Η ευρωπαϊκή ελίτ, δηλαδή η Ευρωζώνη, οι ηγέτες της, έχουν να δώσουν χρήματα στην Ελλάδα, θεωρώντας και σωστά θεωρούσαν ότι θα έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και επομένως κόψαν την κάνουλα το τελευταίο. Η τελευταία δόση που πήραμε ήταν από τον Αύγουστο. Τι προτείνετε, λοιπόν. Εμείς έχουμε επίσης όπλα. Να πάμε σε ρήξη, τι προτείνετε. Η ρήξη λοιπόν σημαίνει ότι τα δύο αντίπαλα μέρη που συγκρούονται αγυρεώς. Σε εθνικό νόμισμα, τι θέλετε να κάνουμε. Φυσικά δεν αγυρίζουμε. Φύγουμε από την Ευρωζώνη. Φυσικά δεν είπε κανένας αυτό. Όμως όπως και εκείνη η εδώ διαβάζω τον κύριο Λαφαζάνη. Για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε τώρα. Ο κύριε Μπαλαούρα
ο κύριος Λιάτσος το απλό ζήτημα. Δύο λύσεις υπάρχουν. Ή αυτό που λέει το ΚΚΕ, πολύ σωστά το λέει από την πλευρά του, που είναι πολύ έντιμο, ότι φεύγουμε από την Ευρωζώνη, δεν πληρώνουμε τίποτα γιατί τα χρήματα αυτοί πήγαν στις τράπεζες και στις πολυεθνικές. Τι να σας πω για τα μηνύματα που έχουν βάλει, να σας διαβάσω μηνύματα. Από τη στιγμή που μένει στην Ευρωζώνη. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Με εμείς και ο Δανίκο να απαντήσω να τελειώσω. Από τη στιγμή που μένει στην Ευρωζώνη. Και πρέπει να περάσουμε στον κύριο Κατσαφάτου και στην κυρία Μπαλούμα. Ναι, αλλά μου κάνετε μια ερώτηση, εκπροσωπώ, α πούμε. Μα μιλάτε, εσείς μιλάτε όμως. Ναι, όχι, να χρονομετρήσουμε. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Παρακαλώ. Όχι, καλά έκανε ο κύριο Δανίκο. Δεν έχω αντίθεση. Δεν χρειάζεται τερμινέα, καταλαβαίνει ο κύριο Μπαλούμα. Από τη στιγμή λοιπόν που παραγωγική διαδικασία, ο παραγωγικός ιστός είναι καταστραμμένος σχεδόν. Οι εξαγωγές μεριορίζονται. Ναι. Και ούτω, τα ξέρετε όλα αυτά, οι παθογένειες είναι τεράστιες. Οι λίστες όλες αυτές οι λεφτά δεν έχουμε πάρει, δεν έχουμε στεγνώσει και δεν θέλετε να φύγετε από το ευρώ. Γιατί πραγματικά η εντολή που πήρατε είναι να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Σωστό. Πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση. Διαβάζω εδώ τον αναπληρωτή, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μάρδα, στην αγορά αύριο. Ναι. Όλα αυτά που σας λένε από την αγορά. Εξετάζουμε εναλλακτικές λύσεις για τη χρηματοδότηση. Ωραία. Ναι, φυσικά. Ολοκληρώστε όμως για να πάμε και παραπέρα. Σας λέω λοιπόν, επειδή εδώ πέρα έχουμε μάθει να μιλάμε. Υπάρχει τρίτη λύση. Η λύση είναι. Όχι, απλή δεν είναι, αλλά υπάρχει. Ποια είναι. Θα σα πω μετά στη Ρωσία ή την Κίνα. Δεν είναι τυχαίο ότι κάλεσε ο Πούτιν το Τσίπρα ή ο Δραγκασάκης ήταν στη... Μιλάτε αλλά όχι, μισό λεπτό. Υπάρχουν όσο έχουν και αυτοί όπλα έχουμε και εμείς κύριε Λιάτσο. Ποια είναι τα όπλα τα δικά μας. Ναι. Τα δικά μας είναι πρώτον ότι εάν μια χώρα αναγκαστεί να στριμωχτεί και να φύγει από το ευρώ, από τη ζώνη του ευρώ, τότε η κάλτσα του ευρώ και το λένε, δεν το λέει ο Μπαλαούρας, έτσι, ξυλώνεται το pullover η κάλτσα όπως θέλουμε να το πούμε. Πάμε σε άβυσο οικονομικό που δεν θα αγκαλιάσει μόνο την Ευρώπη, θα αγκαλιάσει, δεν το κάνουμε εκβιαστικά, είναι η πραγματικότητα, θα αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Αυτό είναι σημαντικό για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί φωνάζουν και παίρνουν τη Μέρκελ και πελένε και αυκίνο και τα άλλα, μας αγαπήσανε ξαφνικά εμάς. Όχι, να ολοκληρώσω. Κύριε Μπαλαούρα, λοιπόν, μιλάτε όμως ένα τέταρτο. Όχι, δεν μιλάω. Μα δεν μπορεί. Με ρωτήσατε, κύριε Γιάννη. Με ρωτήσατε τα όπλα. Τα όπλα τα δικά μας. Με ρωτήσατε ποια είναι. Και σα λέω το ένα είναι λοιπόν το οικονομικό, ότι ευρώ χωρίς την Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι φλίαρο αυτό. Το λένε οι πάντες, οι οικονομολόγοι με Νόμπελ κτλ. Το δεύτερο που υπάρχει είναι το γεωπολιτικό. Σήμερα έκανε ο πρώην υπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωση και λέει: όσο πλησιάζει η Ελλάδα τη Ρωσία, τόσο διαλύεται το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αν αυτά δεν τα πάρουμε υπόψη μας. Εμείς λοιπόν δεν ζητάμε. Όχι, δεν είναι. Είναι ήδη προστάτη δυνάμεις. Εκμεταλλευόμαστε την ισορροπία, την υπορροπία που υπάρχει. Δεν ζητάμε, όπως το είπε νομίζω ο κύριος Κατσαφάλου, δεν ξέρω, διεκδικούμε. Και είναι σαφές. Και όσον αφορά την ερώτηση, για να τελειώσω, για τον κύριο Λαφαζάν, πολύ σωστά τα λέει. Εγώ δεν συμφωνώ με πολλά πράγματα του Παναγιώτη, αλλά η συνέντευξη όπως τη διαβάζετε είναι πάρα πολύ σωστή. Δεν έχουμε άλλη επιλογή εάν μας πάνε να μας κρεμάσουν, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, θα αγωνιστούμε και θα οδηγήσουμε τα πράγματα σε κρίση. Το τελευταίο, όλα ο Τσακαλώτος και ο Βαρουφάκης λίγο νωρίτερα στα Χανιά είπαν ότι μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα σε κρίση. Σε ρήξη. Λοιπόν, επομένως είναι σαφή τα πράγματα. Δεν θέλουμε τη ρήξη, δεν θέλουμε να φύγουμε από το ευρώ, όμως αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια, την υπερηφάνεια και την σωτηρία του ελληνικού λαού. Τελεία και παύλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα βάλουμε λίγο τα πράγματα. Μισχώτε και δανεικά. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Γιατί, βέβαια, εντάξει, αυτά τα οποία είπε ο κ. Μπαλαούρας νομίζω ότι δεν έδωσε κάποια απάντηση. Μιλήσαμε για τους Αμερικάνους, μιλήσαμε για τους Ρώσους, μιλήσαμε για τους Κινέζους. Απάντηση για τα προβλήματα της χώρας δεν δώσαμε. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί, κύριε Κατσαφάρο. Βεβαίως και μας ενδιαφέρουν, αλλά το ταξίδι. Παίχτες διεθνείς. Αφήστε με, εγώ δεν σας διαφέρω. Όχι, απλώς βοηθά, δεν σας κάνω αντιπαράθεση. Βεβαίως και μας ενδιαφέρουν, αλλά ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος παρακαλώντας πήγε στην Κίνα, του αναβάλανε το ταξίδι δύο φορές.
Του αναβάλανε και το θέμα. Ο Πούτιν, αφήστε με να παρακαλέσαμε τον Πούτιν. Στην παρέλαση θα πάει, κύριε. Δεν είναι στην παρέλαση, είναι μία μέρα από την παρέλαση. Δεν τα ξέρετε καλά. Δεν τα ξέρετε καλά. Εντάξει, θα μου τα πείτε μετά. Αλλά ακούστε να σας. Είστε στη γραμμή τη σκληρή τη παρένθεση, φαίνεται. Όχι, δεν είμαι. Πρόσφατα γιορτάσαμε την 25η Μαρτίου και τη γιορτάσαμε με τιμή. Και χωρίς κάγκελα, όπως βέβαια δεν ξέρω τι μας αναγκάζει να βάζουμε τα κάγκελα, αλλά γιορτάσαμε την 25η Μαρτίου. Θυμάστε πόσες φορές το ελληνικό έθνος παρέμεινε 400 χρόνια σκλαβωμένο, ελπίζοντας ότι οι μεγάλες δυνάμεις θα ενδιωθούν απέναντι στην Οθωμανική. Εμείς είμαστε. Λοιπόν, αφήστε τους μεγάλους να παίζουν μεταξύ τους. Και εμείς τα βατράκια. Και εμείς τα βατράκια. Η αντιγραφή αυτών που σηκώσαν το κεφάλι όπως είναι η εθνική αντίσταση. Αφήστε μας. Αφήστε μας να πάμε στον επόμενο μετά. Εμάς τα βατράκια, αφήστε μας να παλεύουμε μόνοι μας να κερδίσουμε και την ελπίδα μας και τη τύχη μας. Λοιπόν, ακούστε να σας πω, κύριε Λιάτσο, η οικονομία στεγνώνει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Καταλαβαίνω, κατανοώ απόλυτα τη δηλωσία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις προεκλογικές δεσμεύσεις και σε όλον αυτόν τον αγώνα τον οποίο κάνει τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος τον ελληνικό λαό και επί δικαίων αιτημάτων αλλά και επί αδίκων αιτημάτων. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι στην αντιπολίτευση και δείχνει. Εδώ πρέπει να κάνει πράγματα. Και όλο αυτό δεν το παραμύθι. Έχουμε κάνει πράγματα μέχρι τώρα. Και Βαλαούρα, μιλήσατε. Όχι, δεν έχουμε κάνει μιλήσατε πράγματα. Μιλήσατε για το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Θα σας απαντήσω. Επειδή είστε στη Βουλή και είμαι στη Βουλή. Αν νομίζετε ότι το πρόβλημα της ανθρωπιστικής κρίσης μπορεί να λυθεί μέσα σε δύο σελίδες, γιατί αυτό το πολυνομοσχέδιο που φέρατε, μόνο 4 άρθρα αφορούσαν την ανθρωπιστική κρίση, οστολογημένα 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ακόμα το λογιστήριο του κράτους δεν έχει πει από πού θα τα βρει. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με 200 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν λύτησαν το πρόβλημα της ανθρωπιστικής κρίσης. Όχι. Νομίζω ότι δεν το λύσατε. Αλλά... Κύριε Κατσαφάδο, να σας ρωτήσω κάτι. Ανοίξαμε ένα δρόμο. Κύριε Μπαλαόρα, σας παρακαλώ. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας του 16%, γιατί και ο κύριος Κατσαφάδος δεν πιστεύω να αισθάνεται πολύ άνετα αυτή τη στιγμή με μια Νέα Δημοκρατία που είναι μέλος της και αγαπάει το κόμμα του κτλ. Όταν η Νέα Δημοκρατία με την τελευταία δημοσκόπηση είναι στο 16%. Οδηγούν ολοταχώς τη χώρα σε νέο μνημόνιο, δήλωσε ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς έχετε τέτοια εκτίμηση, συμφωνείτε με τον κύριο Σαμαρά? Ποιος πιστεύει ότι τον Ιούνιο δεν θα υπογράψουμε ένα τελετές νομίου? Τώρα λέτε ότι πάμε θα... για νέο. Κουβέντα δεν μπορούμε να κάνουμε. Κοιτάξτε, πώς θα κάνουμε, άμα μιλάτε κάθε λεπτό, δεν γίνεται. Εγώ ερώτησα, δεν έκανε λεπτό. Αλλά εγώ τον ρώτησα και περιμένω μια απάντηση. Άμα πετάγεστε κι εσείς από πάνω, δεν γίνεται. Ο κύριος Τσίπρας πανηγύριζε για την οχταμερή συνάντηση η οποία έγινε πριν από λίγες μέρες. Την οποία οχταμερή συνάντηση ενημερωθήκε. Αφήστε με να λέω. Την οποία οχταμερή συνάντηση όμως, όπως ανημερωθήκαμε από το εξωτερικό, την προκάλεσε ο ίδιος με την επιστολή του. Όπου έλεγε. Σωστό ήταν. Αυτό το μάθαμε βέβαια από έξω. Όχι γιατί. Τι γιατί. Γιατί, ας το καταλάβει ο κόσμος. Είναι κακό αυτό δηλαδή. Όπου έλεγε, ενώ όλοι λέγανε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την οικονομία της χώρας, ότι τα χρήματα τελειώνουν. Αυτό το είπε όμως στους θεσμούς και στους ηγέτες, από τους οποίους ζήτησε να βάλουν πλάτη για να μπορέσει να υπάρξει ελευθερία στη χώρα. Λοιπόν, αλλά αυτά... η επιστολή της δεν ήταν κακή επιστολή. Τους είπε, έχω ένα δίλημα. Ή θα πληρώσω τις δόσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο κύριος Μπαλαούρας, ή θα πληρώσω μισθούς και συντάξεις. Και είπε όμως, ότι ασφαλώς σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσω μισθούς και συντάξεις. Εκτός από βουλευτής είναι και συνάδελφος οικονομολόγος, βεβαίως. Ναι. Όταν θα πέσουμε σε αυτό το δίλημα, τι θα πληρώσουμε από τα δύο μισθούς και συντάξεις. Όταν θα πέσουμε σε αυτό το δίλημα, κύριε Λιάτσο, αν θα πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Ή τις υποχρεώσεις που θα βρούμε λεφτά έχουμε... τον επόμενο μήνα, θα πείτε τώρα. Τον επόμενο μήνα δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε τους μισθούς, ούτε τις συντάξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό. Ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε μία φορά. Τον ένα μήνα δεν θα πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και θα πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Τον επόμενο μήνα δεν θα έχουμε χρήματα ούτε για μισθούς και συντάξεις. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς επανέλαβε σήμερα τις επικρίσεις του κατά της κυβέρνησης. Το γνωστό τροπάριο καθημερινά. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μπει στο προσκήνιο, αλλά δεν περνάει ο λόγος. Είναι σαν να μην υπάρχει στη χώρα αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση. Εγώ, κύριε Λιάτσο, θα σας πω ότι είναι η πραγματικότητα. Αν είναι αυτά τα μέτρα, κύριε Κατσαφάδο, ο οποίος μας λέει ότι οδηγεί τη χώρα ο Τσίπρας και η νέα κυβέρνηση τη χώρα σε νέο μνημόνιο. Κύριε Λιάτσο, αν είναι αυτά τα μέτρα που λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα φέρει, δεν θα περάσουν. Γιατί το χτύπημα της διαφθοράς μαζί σας. Μαζί σας. Επομένως, γιατί δεν περάσει. Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα της χώρας. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν παράγει. Ότι δεν παράγει είναι το παρεχόμενο πρόβλημα. Είναι το κύριο πρόβλημα. Ένα δευτερόλεπτο είναι το κύριο πρόβλημα. Ολοκληρώστε. Εδώ θα είμαστε και θα ξανασυζητάμε. Δεν παράγει γιατί γίνεται φοροκλοπή. Οι 17 από τις 18 χώρες, γιατί είπε ότι είμαστε μία από τις 18 χώρες. Σε αυτό έχει δίκιο ο κ. Μπαλαόρας. 17. Έτσι πρέπει να είναι, ισότιμα. Αυτό ακριβώς. Αλλά οι 17 ισότιμοι εταίροι μας. Η τρίτη κατηγορία. Οι 17 ισότιμοι εταίροι μας, αν είναι αυτά τα μέτρα και δεν υπάρχουν άλλα πράγματα κρυμμένα, τα οποία θα τα δούμε την Τετάρτη ή την Πέμπτη, οι 17 από τους 18 θα το απορρίψουν. Και ξέρετε γιατί?
Γιατί είναι μόνο με ευχολόγια. Αποκρατικοποιήσεις πρέπει να κάνουν, πρέπει να προχωρήσουν σε. Το πρόγραμμά σας λέτε δηλαδή. Το πρόγραμμά σας. Θα το δείτε και Μπαλαρού, θα γίνει και δικό σας. Κύριε Κατσαφάτο, να μιλήσει. Τόση ώρα δεν μιλάει η γυναίκα. Για όνομα. Σας ακούμε, κύριε Μπαλαρού. Είπαμε πολλά, να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Ωραία, καταρχάς να πούμε το εξής, κύριε Λιάτσο, ότι ο λαός δεν πρέπει να μπερδευτεί με αυτά τα επικοινωνιακά παιχνίδια που παίζονται και ένα πολύ κακό θέατρο της υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειας και, και της μαγιάς. Να. Εδώ ακούμε πολλές κορώνες, επαναστατικές δηλώσεις και τελείες και παύλες που λέει και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα που εγκαλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει ουσιαστικά στα μέτρα για να μην έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Τι συμβαίνει κατά τη γνώμη μας, και αυτό πρέπει να ξέρει ο λαός, γιατί πρέπει να έχει ετοιμότητα να οργανωθεί και να αποκρουστούν τα καινούργια μέτρα που θα έρθουν. Η κυβέρνηση θα, καινούργια μέτρα. Θα έρθουν νέα μέτρα που θα έχουν να κάνουν με νέα ασφαλιστική επίθεση, με νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και με επίθεση σε τομείς που ονομάζονται δαπάνες, όπως είναι η υγεία, η παιδεία και μια σειρά άλλες που έχετε καμία απόδειξη ότι θα πάμε εκεί, κύριε Μπαλαούρα, δεν θα με διακόψετε ούτε μισό δευτερόλεπτο. Να συμπιωθετήσουμε. Ναι, θα περιμένετε να την ακούσετε. Τουλάχιστον αυτή η εκπομπή έχει ένα πολιτισμό. Θα μου επιτρέψετε. Εγώ δηλαδή παρενέβη στον υπονόμευμα. Όχι, όταν λέμε κάτι, λέμε ότι θα γίνει η συντέλεια του κόσμου. Να αποδειχθεί. Να αποδειχθεί. Πολλέ φορέ. Κύριε Μπαλαούρα, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, λέει η κυρία Μπαλού ότι θα φέρουμε νέα μέτρα για τη μείωση του συντάξεων. Από πού τεκμένεται. Αυτό είναι λόγος τότε. Είναι μια αγόρευση. Ελεύθερη εκπομπή σημαίνει δημοκρατία. Μια ελεύθερη λοιπόν εκπομπή είναι αποθέωση της δημοκρατίας. Ναι. Όταν εσείς διακόπτετε κάθε φορά. Όχι. Εγώ με κάτι ρωτάω, που συμφωνείτε. Πώς τεκμέρετε αυτό. Δεν είναι σωστό. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις. Δείξε λίγο τον αριστερό σου πολιτισμό και περίμενε, γιατί εμείς αυτό που λέμε θα το επιχειρηματολογήσουμε. Τίποτα δεν λέμε στον αέρα, ούτε κορώνες. Γι' αυτό περιμένετε, κύριε Μπαλαούρα, εκεί με τον αριστερό σας πολιτισμό, παρακαλώ να περιμένετε. Εντάξει, τώρα μην μου λέτε για αριστερό πολιτισμό, γιατί μπορεί να σκούμε τα πράγματα. Λέτε ότι θα γίνει συντέλεια του κόσμου με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν συγχωρείτε τίποτα. Το ΚΚΕ κάνει μια πολιτική ακρότατη απέναντι και προεκλογικά και τώρα και δεν συγχωρείτε τίποτα. Σας έχει ακούσει. Δεν αφήνει την κυρία να μιλήσει. Ναι, όχι, μα δεν συγχωρείτε, κύριε Λαγκάκη. Ναι, το διπλό θέλω να βλέπω. Δεν αφήνει κανένα να μιλήσει. Λέει. Όχι, δεν επιτρέπεται. Να συνδεδούνται. Ναι, άμα μας αφήσετε. Συνεχίστε, κυρία Μπαλού, για να πάω και σε διαφημίσεις. Λοιπόν, και σας ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Εσύ γιατί. Παρακαλώ. Αυτό είναι ατομική ευθύνη του καθένα. Λοιπόν. Λέω λοιπόν, κύριε Λιάτσο, ότι αυτό επιβεβαιώνεται από την πολιτική που χαράζεται, η οποία απαιτεί αυτά τα μέτρα. Σήμερα λοιπόν τα μέτρα που παίρνονται εντάσσονται σε αυτό που και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει συμφωνήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είπε ότι αποδέχεται τη δεσμεύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδέχεται τη δημοσιονομική πειθαρχία, όπως είπε σήμερα, τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και τα 3 δισεκατομμύρια τα οποία δεν έχει πει από πού θα τα μαζέψει. Ναι. Δεύτερο στοιχείο, θα κύριε Λιάτσο. Θα τα μαζέψει κύριε από τους φόρους. Ναι, από τους φόρους και από την φοροδιαφυγή. Που αποφεύγουν να κάνουν προφανώς θα φορολογήσει χρόνια, το πλούτο κλπ. Ναι, 100 χρόνια φορολογεί το πλούτος και 100 χρόνια αυτός που πληρώνει το μάρμαρο είναι ο λαός. 100 χρόνια δεν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λιάτσο, δεν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν αλλάξει πολλές κυβερνήσεις. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Θέλετε τώρα να με διακόπτετε εσείς να πω μια κουβέντα ολόκληρη. Παρακαλώ, ας την αφήσουμε να ολοκληρώσουμε. Μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Ξέρετε, όποιος προσχωρεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κατσοφάδο, μα δεν υπάρχει, με συγχωρείτε. Όποιος προσχωρεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η κολυμπήθρα του Σιλουάν που ξεπλένουμε τις αμαρτίες. Φυσικά δεν είναι. Τώρα θα με αφήσετε να μιλήσω. Ολοκληρώστε, κύριε Μπαλού. Έρεος δηλαδή αυτό πράγμα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτή τη φοροδιαφυγή και τους νταβατζίδες και τους μεγάλους που θα πιάνανε το έχουν κάνει όλοι. Και ο κ. Καραμαλής, τον Μπαϊραχτάρη και όλοι πέρασαν και τελικά οι λίστες μεγαλώνουν, ένας πιάνεται κάθε φορά και τα χρήματα που έχουν κλέψει από τον ελληνικό λαό δεν δημεύονται ποτέ. Μόνο τους γίνονται και χαριστικές ρυθμίσεις για να πληρώσουν τάχα ένα μέρος αυτών που χρωστάνε.
Μάλιστα. Αυτό γίνεται πάντα. Μισό λεπτάκι, κύριε Λιώτσο, θα μου δώσετε μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Θα σας κάνω μια ωραία πρόταση. Όχι, δεν τη δέχομαι. Θα σας κάνω μια ωραία πρόταση. Όχι. Θέλω να πάω σε διαφημίσεις και να σας δώσω πολύ χρόνο μετά. Τώρα. Εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό που κάνω. Μας πει, δεν έχετε, δεν φταίτε εσείς, εγώ φταίω. Που δεν συντώνησα καλά την κουβέντα πριν. Έφυγε ο χρόνος και πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα ξεκινήσω με εσάς μετά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών.